Γιας, ο χώρος σύμβολο των αγώνων του λαού μας για κοινωνική απελευθέρωση παραχωρείται σήμερα από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στο λαό που του ανήκει, στο λαό που αγωνίστηκε, στο λαό της Κεσαριανής. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στην ιστορικότητα της απόψινής παράδοση, ώστε με στο φθινόπωρο να προφέρουμε δύο στίχους για την αυτοθυσία των ηρώων του Σκοπευτηρίου, όπως την πύκνωσε ο μεγάλος μας Βάρναλης. Απ' τα ιερά του Σκόκαλα, 1η του Μάη και πάλι, θα ξεπηδήσει ο καθαρμός και η ελευθεριά του ανθρώπου. Καλούμε στο βήμα τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για μια από τις πιο ιστορικές στιγμές της πόλης μας. Πολίτες Κεσαριανής, φίλες και φίλοι, είναι πάντα πολύ δύσκολη και συναισθηματικά φορτισμένη κάθε στιγμή που βρίσκεται κανείς σε αυτόν εδώ το χώρο. Είτε ως απλός πολίτης, ως προσκυνητής, είτε για να μάθει την ιστορία αυτού του τόπου. Σήμερα βεβαίως η μέρα αυτή έχει μια ακόμα πιο βαριά συναισθηματική φόρτιση. Εδώ στο Σκοπευτήριο της Κεσαριανής, εδώ που γράφτηκε η ιστορία με αίμα, εδώ που η νέα γενιά μπορεί να βρίσκεται για να διαβάζει και να μαθαίνει τους αγώνες και τις θυσίες του λαού μας. Το πως κάποιοι θυσιάστηκαν για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Εδώ στην Κεσαριανή της προσφυγιάς και των λαϊκών αγώνων. Στην Κεσαριανή των αγώνων για τη λευτεριά και τη δημοκρατία, αλλά και στην Κεσαριανή του μαρτυρίου, μαζευτήκαμε όχι μόνο για να αποδώσουμε φόρο τιμής, αλλά και για να υλοποιήσουμε ένα αίτημα αγώνα, μια μεγάλη οφειλία από τη δική μας την πλευρά. Όχι μόνο στους αδικοχαμένους, αλλά και στις γενιές των δημοτών της Κεσαριανής που πάλεψαν για αυτήν την ιστορική δικαίωση. Για μένα προσωπικά υπάρχει μια ακόμα βαθύτερη συναισθηματική φόρτιση και σας παρακαλώ να το δικαιολογήσετε. Ένα χρόνο πριν, στην προεκλογική εκστρατεία του Σεπτέμβρη, βρέθηκα στην πλατεία της Κεσαριανής σε προεκλογική εκδήλωση και υποσχέθηκα εδώ στην πλατεία σας να έρθω ξανά στην Κεσαριανή, στο Σκοπευτήριο, ως Πρωθυπουργός, όπως και το Γενάρη του 2015. Και σήμερα εκπληρώνω ενώπιόν σας αυτήν την υπόσχεση. Υποσχέθηκα να έρθω για να αποδώσω τον χώρο αυτό εκεί όπου ανήκει, στους δημότες, στους πολίτες, στον λαό της Κεσαριανής. Και βρίσκομαι σήμερα εδώ για να φέρω μαζί, φυσικά, με το φίλο της εφημερίδας της κυβέρνησης που θα το παραδώσω στις δημοτικές παρατάξεις του Δήμου της Κεσαριανής, στο φίλο όπου αναγράφεται πια ο νόμος του ελληνικού κράτους, να φέρω και ένα μήνυμα. Το μήνυμα πως η ελληνική δημοκρατία αναγνωρίζει και τιμά αυτούς από τους οποίους η ίδια τιμήθηκε. Αυτούς και αυτές που τις έδωσαν υπόσταση και ζωή με το δικό τους αίμα, με την δική τους ζωή.
Σήμερα, μετά από δεκαετίες διεκδικήσεων, μετά από δεκαετίες αγώνων, αυτός ο χώρος του Σκοπευτηρίου, παραχωρείται στους πολίτες της Κεσαριανής, και αυτό, πέρα από μια μεγάλη οφειλία απέναντι στην ιστορία, είναι και ένα βήμα για την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Κεσαριανής. Όπως συνέβη τον τελευταίο χρόνο και με άλλους ελεύθερους χώρους που αποδόθηκαν ξανά στους κατοίκους μετά από αγώνες δεκαετιών. Έτσι έγινε με τον ασύρματο στον Άγιο Δημήτριο στον Μπραχάμι, με τα λοιπάσματα στο Κερατσίνι, με τους παραλιακούς δήμους των νοτίων προαστίων που περνάνε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι και εδώ ο χώρος παραχωρείται στο Δήμο και στους πολίτες. Και θέλω εδώ να μνημονεύσω τους αγώνες και την διαρκή προσπάθεια όλων, χωρίς εξαίρεση, των δημοτικών αρχών της Κεσαριανής και όλων των δημάρχων εδώ και 30 χρόνια. Εδώ και 30 χρόνια δικαστικής ταλαιπωρίας μετά την απόφαση παραχώρησης του 1987. Σήμερα λοιπόν, με απόφαση της Βουλής, με ευρεία πλειοψηφία, αυτός ο αγώνας δικαιώνεται και το Σκοπευτήριο παραχωρείται οριστικά και τελεσίδικα στο Δήμο της Κεσαριανής. Όπως τελεσίδικη όμως έχει αποδειχθεί σε ολόκληρο τον 20ο αιώνα η απόφαση του ελληνικού λαού να αντιστέκεται στους καταπιεστές του, να αγωνίζεται για την ελευθερία, να αγωνίζεται για τη δημοκρατία. Τελεσίδικη όπως είναι η αιώνια καταδίκη του φασισμού στη συνείδησή μας. Καρποί και φυτευτές της ιστορίας του ελληνικού λαού ήταν και οι εκτελεσμένοι της Κεσαριανής, οι 200 της Πρωτομαγιάς του 44. Μα και όλοι όσοι πριν και μετά, σε αυτά τα δέντρα, σε αυτούς τους τοίχους, συνάντησαν συνειδητά τον θάνατο και έγιναν ήρωες του ελληνικού λαού και ήταν κομμάτι αυτού του λαού, άνθρωποι απλοί και γι' αυτό τόσο μεγάλοι, τόσο σημαντικοί. Και όπως μας λέει μια μαρτυρία, τότε τις μέρες, λέει, μετράγαμε το χρόνο με τα 12 ώρα, γιατί εκτός από το πρωί έπαιρναν για εκτέλεση και το απόγευμα. Οι 200 της Πρωτομαγιάς του 44 θυσιάστηκαν στην πιο μαζική από τις εκτελέσεις που έγιναν εδώ, σε αντίπεινα για την δολοφονία από τον Ελλάς ενός αξιωματικού των Ναζί. Ήταν όλοι τους από τα πριν κρατούμενοι για τις ιδέες τους. Ήταν κρατούμενοι για τις ιδέες τους γιατί ήταν κομμουνιστές, όχι από τους Ναζί, αλλά από την δικτατορία του Μεταξά. Στις φυλακές του δικτάτορα Μεταξά, κρατούμενοι κομμουνιστές, κάποιοι σε διωγμό ήδη από την περίοδο του περίφημου ιδιώνυμου του Βενιζέλου. Από το καθεστώς Μεταξά τους παρέλαβαν οι αρχές της κατοχής. Τους παρέδωσαν γιατί ίσως τους ένιωθαν για μεγαλύτερους εχθρούς από την ναζιστική πολεμική μηχανή. Αξίζει τον κόπο την ιστορία να τη θυμόμαστε, όχι για να διχάζουμε το σήμερα, αλλά γιατί η ιστορία είναι κομμάτι της συνείδησής μας. Και ας το αναλογίζονται αυτό κάποιοι που σήμερα στη Βουλή δίνουν μάχες μη τυχόν και την πολιτική κληρονομιά του δικτάτορα και την ιδεολογική κληρονομιά του δικτάτορα Μεταξά την πάρουν από αυτούς οι φασίστες της Χρυσής Αυγής. Αλήθεια, ποιος άλλος μπορεί να διεκδικεί μια τέτοια δελυρή κληρονομιά? Ποιος μπορεί να μην σκέφτεται πως όσοι επιδιώκουν το συμψηφισμό του κομμουνισμού με τον φασισμό δεν έχουν τίποτα άλλο παρά την βλέψη να αθώσουν τον ίδιο τον φασισμό?
Ποιος μπορεί να δεχθεί να μπει στο ζύγι της ιστορίας οποιαδήποτε ιδεολογία, όσο και αν διαφωνεί κανείς με αυτή, και οποιοδήποτε καθεστώς, μαζί με τη θηριωδία του φασισμού και του ναζισμού, μαζί με το ολοκαύτωμα, με την αντίληψη για ολοκληρωτική εξόντωση όποιου είναι διαφορετικός. Η θυσία της Πρωτομαγιάς του 44, φίλες και φίλοι, φωτίζει την ιστορία της αριστεράς και του κομμουνιστικού κινήματος. Αλλά δεν ανήκει μόνο εκεί. Ήταν θυσία στο πλαίσιο της εθνικής αντίστασης. Η θυσία της Πρωτομαγιάς του 44 φωτίζει το έπος της εθνικής μας αντίστασης και μας κάνει όλους και όλες περήφανους ως Έλληνες που είχαμε κομμάτι αυτής της ιστορίας, όσους αγωνίστηκαν απέναντι στον κατακτητή και έδωσαν την ίδια τους τη ζωή. Η θυσία αυτή αντανακλά και ανήκει σε κάθε Έλληνα αγωνιστή, σε κάθε αντιφασίστα, σε κάθε άνθρωπο σε ολόκληρο τον κόσμο που έταξε τη ζωή του να πολεμά για τη δημοκρατία και να συντρίβει τον φασισμό. Πόσο μάλλον αφού στον χώρο αυτό εκτελέστηκαν ακόμα και Γερμανοί και Ιταλοί αντιφασίστες. Το σκεφτόμαστε αυτό σήμερα. Σήμερα ιδιαίτερα που στην Ευρώπη η μυσαλλοδοξία, ο φασισμός κερδίζουν έδαφος ακόμη και στην ίδια τη Γερμανία. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να δείξουμε σαν φάρο δημοκρατίας και ανθρωπισμού την στάση της τεράστιας πλειονότητας του ελληνικού λαού απέναντι στους πρόσφυγες που έρχονται στη χώρα μας ξενιτεμένοι, διωγμένοι, κατατρεγμένοι. Και εδώ, ιδιαίτερα εδώ, στην προσφυγωμάνα και Σαριανή. Γιατί έτσι, φίλες και φίλοι, μόνο έτσι μόνο τιμάται η ιστορία του λαού μας, η ιστορία αυτού του τόπου. Όσο και αν κάποιοι θέλουν να ξεγράψουμε την ιστορία, όσο και αν κάποιοι σήμερα καμώνονται τάχα τους αντισυστημικούς και ζωγραφίζουν σβάστηκες στα μπράτσα τους, δηλαδή τα σήματα του κατακτητή, η ιστορία αυτή δεν ξεγράφεται. Και το μέτωπο απέναντι στην ιδεολογία του φασισμού είναι δεδομένο και πρέπει να είναι δεδομένο για κάθε δημοκράτη πολίτη, για κάθε ενεργό πολίτη. Ποτέ ξανά στον τόπο μας αυτή η ιδεολογία δεν θα σπείρει καρπούς. Θα είμαστε εδώ να αγωνιστούμε για να αποτρέψουμε αυτούς τους καρπούς. Έλεγε ο Σεφέρης να μιλήσω για ήρωες. Οι ήρωες προχωρούν στα σκοτεινά. Και μοιάζει, ξέρετε, αυτό σαν μια προφητεία της ματέωσης του αγώνα της εθνικής αντίστασης. Και ο τόπος αυτός μας το θυμίζει. Γιατί, ξέρετε, η τελευταία εκτέλεση δυστυχώς αυτών εδώ τον ιερό χώρο δεν έγινε από τους Ναζί. Έγινε μετά την κατοχή, έγινε το 49 στον Εμφύλιο. Σε ένα φοβερό αιματοκύλισμα, σε αυτό το φοβερό αιματοκύλισμα που έσυραν το λαό μας, όχι μόνο ξένες, μα και εγχώριες δυνάμεις, που φοβόντουσαν όπως πάντα ένα πράγμα, τη δύναμη του λαού μας. Τη δύναμη του τεράστιου κινήματος της εθνικής αντίστασης και της μεγαλύτερης οργάνωσής του, του ΕΑΜ. Των ανθρώπων που νίκησαν τους Ναζί και ήταν έτοιμοι να ορμήσουν για να αλλάξουν συνολικά τη ζωή τους. Τη χαμένη άνοιξη, αυτοί φοβήθηκαν, όπως μας την είπε ο στρατής Τσίρκας. Και για αυτή τη χαμένη άνοιξη παλεύουμε ακόμα. Για αυτήν πρέπει να αγωνιστούμε όλες και όλοι. Και θα αγωνιστούμε. Και ξέρετε, εμείς δίνουμε για άλλη μια φορά στον χώρο αυτόν την υπόσχεση πως δεν θα κάνουμε πίσω σε αυτό το καθήκον. Θυμόμαστε και τιμούμε τους ανθρώπους της φωτιάς, την δρακογενιά της αντίστασης. Θυμόμαστε τον Ναπολέοντα Σουκατζίδη ανάμεσα στους άλλους εκτελεσμένους, τον άνθρωπο που είχε την ευκαιρία να γλιτώσει τον εαυτό του από την εκτέλεση, γιατί οι Ναζί τον χρειαζόντουσαν τις υπηρεσίες του ως μεταφραστή στο στρατόπεδο.
Να σας θυμίσω πως παρουσιάζει τις ιερές αυτές στιγμές και τα λόγια του Σουκατζίδη προς τον Γερμανό στρατοπεδάρχη, η Βούλα Δαμιανάκου, ακόμα ένα μέλος της γενιάς, της δρακογενιάς αυτής που λίγες μέρες πριν πέρασε και αυτή στην αιωνιότητα. Έγραφε τα λόγια του Σουκατζίδη προς τον στρατοπεδάρχη. «Θέλεις να με αντικαταστήσεις όχι από εκτίμηση, αλλά μόνο και μόνο για να με κάνεις από Σουκατζίδη τίποτα. Μα αν πραγματικά με εκτιμάς, η μόνη χάρη που μπορείς να μου κάνεις είναι να με αφήσεις να πεθάνω σαν όλους στη θέση μου. Γιατί ο συνεπής αγωνιστής δεν αλλάζει τη θέση του με τίποτε και για κανέναν λόγο. Μάλιστα όταν η θέση του αυτή είναι μπροστά στο Πολυβόλο». Και συνέχιζε η Βούλα Δαμιανάκου. «Φεύγοντας σαν τον ήλιο που πάει να βασιλέψει, άφησε ο Σουκατζίδης το τελευταίο του χαμόγελο πάνω στα θλιμμένα πρόσωπα των συντρόφων του που έμεναν πίσω, να του ζεστάνει στην κρυάδα του θανάτου που σκόρπισε στο στρατόπεδο εκείνο το πρωινό». Φίλες και φίλοι, αυτός είναι ο λαός μας. Αυτή είναι η ιστορία του. Τα χώματα της Κεσαριανής και της Κοκκινιάς, ο Γοργοπόταμος, μα και οι ματωμένες κορφές του Γράμμου και τα σκορπισμένα νιάτα στην Κορέα, το Πολυτεχνείο, μα και η Κύπρος. Αυτή είναι η ιστορία μας. Πώς μπορεί κανείς να τη σβήσει αυτή την ιστορία? Λαμπρές και σκοτεινές στιγμές μαζί. Έτσι άλλωστε είναι η ιστορία. Δεν έχει μονάχα λαμπερές στιγμές. Έχει ημέρες και νύχτες που εναλλάσσονται. Και από τα χρώματα αυτά, από τη ματωμένη και περήφανη γειτονιά της Κεσαριανής, εμείς σήμερα αφήνουμε να μας κατακλείσει το δέος και η θυσία. Η θυσία για την τιμή του λαού, το δέος για αυτούς που η ιστορία έγραψε με γράμματα μεγάλα, το δέος για αυτούς που είχαν το θάρρος να κοιτάξουν την ιστορία στα μάτια, το δέος για αυτούς που την γέννησαν την ιστορία. Απέναντι λοιπόν σε όλους αυτούς σήμερα εμείς κάνουμε απλά το καθήκον μας. Κάνουμε το καθήκον μας και συνεχίζουμε στα βήματά τους. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ θερμά και είναι, ξέρετε, για μένα ιδιαίτερη τιμή και ιδιαίτερη περηφάνεια να μπορώ να βρίσκομαι εδώ από τη θέση του Πρωθυπουργού της χώρας για να αποδώσω σε λίγο στους εκπροσώπους του Δήμου της Κεσαριανής το σκοπευτήριο για να βάλουμε ξανά την ιστορία στη θέση της. Καλό λοιπόν εδώ στη σκηνή τους εκπροσώπους του Δήμου της Κεσαριανής για να τους παραδώσω αυτό που για χρόνια τώρα έπρεπε να ανήκει σε αυτούς, δηλαδή στον λαό της Κεσαριανής, σε όλο τον λαό της Κεσαριανής. Σας ευχαριστώ. Οι επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων, Κοντόσταυλος Γιώργος, Συνεργασία Πολιτών Κεσαριανής, Καμπάκας Αντώνης, Κεσαριανή Δημιουργία, Βοσκόπουλος Χρήστος, Κεσαριανή Τώρα και Μαζαράκη Έλλη, Κεσαριανή Πόλη για Όλους, να παραλάβουν το φύλλο της κυβερνήσεως.
μαζί μας παρευρίσκεται και αντιπροσωπεία των εξάρτητων Ελλήνων με τους βουλευτές Κώστα Ζουράρη και Θανάση Παπαχριστόλοπουλο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσατε την εκδήλωση.